Αγαπητέ Ανδρέα, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας και θα ήθελα θερμά να συγχαρώ την Κυπριακή Ένωση Πλειοκτητών για την πρόσκληση αλλά και την ευκαιρία που μου δίνεται για μια επικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Ναυτιλία. Καταρχάς, και δρατώμενος της ευκαιρίας, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Πολιτείας και του ίδιου προσωπικού για την πολυδιάστατη αλλά και πολυσήμαντη προσφορά σας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα μέσα από την επιλογή της Κύπρου σαν σημαίας στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας. Και αυτό είναι μια διαχρονική και αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη που επιδεικνύεται στην Κύπρο μέσω των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλεται για την ανάπτυξή της. Την ίδια στιγμή, η παρουσία μου αποσκοπεί αφενός στο να υπογραμμίσω την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για την ενδυνάμωση της κυπριακής ναυτιλίας και αφετέρου να μεταφέρω τη στήριξή μας στα θέματα που αφορούν ή και απασχολούν τους πλειοκτήτες των κυπριακών πλοίων. Και τούτο γιατί είναι ακριβώς αυτή η συνέργεια του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και η συνεχής διαβούλευση της πολιτείας με διακεκριμένους επιχειρηματίες όπως εσείς που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις διεθνείς αγορές τον ανταγωνισμό και τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα που κατέστησαν την Κύπρο πρωταγωνιστική δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας. Κυρίες και κύριοι, κατά την διάρκεια των προσπαθειών ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, ο ναυτιλιακός τομέας απέδειξε για ακόμη μια φορά πως αποτελεί ένα πραγματικά πολύτιμο κεφάλαιο για την Κύπρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τάξεως 4% που βιώνουμε και φαίνεται θα καταγράφονται εις το αυτό επίπεδο και τα επόμενα χρόνια, με την όλη συμβολή του τομέα, μιλώ πάντα για την ναυτιλία, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας να ανέρχεται σήμερα στο 7%. Τούτων λεχθέντων, λαμβάνοντας υπόψη πως ο κυπριακός ναυτιλιακός τομέας λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος πως απαιτείται καινοτόμος σχεδιασμός που με τη σειρά του θα υποστηρίξει την σταθερότητα, την ανάπτυξη του τομέα και την συνεχή προσέλκυση νέων επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της σημαίας μας, αλλά και του ναυτιλιακού μας προϊόντος, παραμένει μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Με την σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και την ενεργοποίηση του από την 1η του Μάρτη του 2018, αποσκοπούμε τόσο στην αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης της Κύπρου σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς, όσο και στην συγκρότηση ενός καλά δομημένου και συντονισμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που θα υποβοηθήσει τις προσπάθειες μας στο να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας και να αντιμετωπίσουμε τις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς αλλά και περιφερειακές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Με προνοητικότητα, σκληρή δουλειά, αλλά βεβαίως και με την στήριξη σας πριν και πάνω απ' όλα, είμαι βέβαιος ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα εξελιχθεί σε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό One-Stop Shipping Center, το οποίο θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα προωθήσει στρατηγικές και πολιτικές που θα δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για εγχώριες και ξένες επενδύσεις, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες που η Κύπρος προσφέρει. Εκλεκτές φίλες και φίλοι, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής πέραν των πιο πάνω συνεπάγεται και την αναγκαιότητα μεγίστης αποδοτικότητας ενός αριθμού συναφών παραμέτρων, όπως μεταξύ άλλων την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου.
ενός πλαισίου, το οποίο στην περίπτωση της ναυτιλίας, παρά την οικονομική κρίση, ενισχύθηκε με την συνεχή παροχή κινήτρων, φορολογικών και άλλων, εντείνοντας ουσιαστικά στο να διαθέτουμε αυτή τη στιγμή τον 11ο μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και τον 3ο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κύπρο να αποτελεί την ίδια ώρα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παγκοσμίως πλοίο διαχείρισης. Την ίδια στιγμή παρατηρείται αυξητική τάση στην μεταφορά σημαντικού αριθμού κεντρικών γραφείων ναυτιλιακών εταιριών στην Κύπρο, στην εγγραφή νέων πλοίων στο Κυπριακό Νιολόγιο και εταιριών που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, αποδεικνύοντας με τον πλέον απτό τρόπο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επενδυτές που επιλέγουν την Κύπρο ως βάση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Συνειδητά παρέλειψα την εκτεταμένη αναφορά στα διάφορα κίνητρα που προσφέρουμε στον ναυτιλιακό τομέα, ούτως ή άλλως τα πλήστα εξ αυτών έχουν υιοθετηθεί ύστερα από δικές σας εισηγήσεις και προς αυτές προσδοκούμε μια ευέλικτη και αν θέλετε με στοχευμένη πολιτική και δράσης κυβέρνηση θα πρέπει να δέχεται τις γνώμες, τις απόψεις, τις προτάσεις εκείνων που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, έτσι ώστε να προσαρμόζουν νομοθετικά και πάντα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλες εκείνες τις πολιτικές που απαιτούνται, προκειμένου η χώρα να κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα μπροστά. Επιπλέον, θα πρέπει να προσμετρηθεί, πέραν των φορολογικών κινήτρων κλπ, πως το όλο οικοσύστημα, αν θέλετε, της κυπριακής ναυτιλίας, προσφέρονται και άλλα κινητρά ή συγκρατικά πλεονεκτήματα που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, όπως το χαμηλό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, το άρτια εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα ναυτιλίας, το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο και η εύκολη πρόσβαση σε διεθνείς αγορές λόγω και της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, ο συνδυασμός των δύο πάνω καθιστούν την Κύπρο ένα προηγμένο διεθνούς εμβέλειας ναυτιλιακό σύμπλεγμα, στο οποίο οι επενδυτές έχουν πλήρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλες τις στοιχές των δραστηριοτήτων τους. Την ίδια στιγμή, όπως έχω προαναφέρει, στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας με μια σειρά μέτρων, όπως η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης όλων των τομέων της ναυτιλίας. Δεν θα κάνω αναφορά σε μια σειρά άλλων μέτρων, γιατί όλα όσα έχω αναφέρει εμπερικλείονται στον ολοκληρωμένο μακροχρόνιο σχεδιασμό, στο σχέδιο δράσης, αν θέλετε, για την εθνική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Κύπρου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα τούτα θα πρέπει και είναι στόχος μας να έχουν ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης. Παράλληλα, η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη και ευρύτερα στην περιοχή δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην ναυτιλιακή βιομηχανία για να αναπτύξει μέσω σχετικών συνεργειών νέες πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος πως και με την δική σας δεδομένη θετική στάση και συνεργασία θα επιτύχουμε την απρόσκοπτη εφαρμογή των πιο πάνω φιλόδοξων αλλά υλοποιήσιμων στόχων και δράσεων, όχι μόνο προς όφελος της ναυτιλίας και όσων σχετίζονται με αυτήν, αλλά κυριότερα προς όφελος της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Κυρίες και κύριοι, προτού ολοκληρώσω, αισθάνομαι υπόχρεος να επισημάνω ότι η Κύπρος σε καμιά των περιπτώσεων δεν έχει ως σκοπό τον ανταγωνισμό με την Ελλάδα ή το ελληνικό νιολόγιο. Καθώς επιδίωξή μας είναι όπως η κυπριακή και η ελληνική ναυτιλία, εξυγχρονίζονται ποιοτικά και ποσοτικά και αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Η Ελλάδα είναι καλά γνωστό ότι αποτελεί τον πιο ισχυρό μας σύμμαχο τόσο στο εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο,
και η αλληλοϋποστήριξη, ο σεβασμός, αλλά και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών οδηγούν στην στενή μας συνεργασία, την οποία ενδυναμώνουμε με κάθε δυνατόν τρόπο προς όφελος βεβαίως του συνόλου. Εκφράζοντας για ακόμη μια φορά τη συγχαρητήρια μου στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης Πλειοκτητών για το έργο που επιτελούν, θέλω ταυτόχρονα και να ευχαριστήσω όλους εσάς που όχι μόνο αποδέχεστε τις προσκλήσεις για δείπνα, αλλά το σημαντικότερο, συνεισφέρετε μέσα από την παρουσία σας στην Κύπρο, με τους τρόπους που εσείς γνωρίζετε, στην περαιτέρω πρόοδο, στην περαιτέρω ανάπτυξη, στην προοπτική, επιτέλους, μια μικρή χώρα να διαδραματίζει ένα πραγματικό μοντέλο ανάπτυξης και πρόοδου. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή. Ευελπιστούσα να ήταν κανένα καράβι. Είναι όμως από αυτά που μεταφέρουν τα καράβια, το λάδι, το κρασί, το λάδι του Γιώργου του Δαβίδ. Είναι από τις ρίζες μας. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.